Καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα βίντεο. Βασίλης εδώ και σήμερα σας έχω ένα ωραίο κινέζο τάμπλετ που η αλήθεια είναι ο σχεδιασμός του κάτι μου θυμίζει πάρα πολύ έντονα. Δεν ξέρω τώρα έτσι όπως το βλέπετε από πίσω τι θυμίζει και σε εσάς. Πάμε λοιπόν να το δούμε καλύτερα έτσι και λίγο πιο κοντά. Στα χέρια μου λοιπόν σήμερα έχω το tablet από την Chewy, μάλλον έτσι προφέρεται, το HiPad Air, και δεν έχω μόνο το tablet στα χέρια μου, αλλά έχω και το πληκτρολόγιο εδώ πέρα που είναι παύλα θήκη πληκτρολόγιο, είναι 2-1, που είναι και αυτό μια πολύ καλή περίπτωση. Εδώ πέρα λοιπόν έχουμε άλλο ένα κινέζο tablet, ένα κλασικό κινέζο tablet, και πάμε κατευθείαν να το δούμε πιο κοντά, να δούμε την ποιότητα κατασκευής που αλήθεια είναι σε πολύ υψηλά επίπεδα και γενικότερα να δούμε το σχεδιασμό που έχει. Θα ξεκινήσω με το πίσω μέρος, που αυτό είναι που θυμίζει πολύ Apple η όλη υπόθεση που έχει χρησιμοποιηθεί εδώ πέρα. Έχουμε αυτό το γκρι αλουμίνιο που η αλήθεια είναι ότι η ποιότητα κατασκευής και τα υλικά που έχουν χρησιμοποιηθεί είναι πάρα πολύ καλά. Έχουμε δηλαδή γενικό το σώμα να είναι από αλουμίνιο. Πίσω έχουμε την κάμερα η οποία είναι στα 5 MP και έχει και ένα LED flash, που η αλήθεια είναι η κάμερα δεν είναι καλή, ούτε η πίσω ούτε η μπροστά κάμερα δεν είναι καλές, είναι πάρα πολύ τυπικές. Να κάνετε καμιά βιντεοκλήση είναι ok, αλλά μέχρι εκεί. Στο πλάι και περιμετρικά πάλι έχουμε την ίδια κατασκευή από το αλουμίνιο και έχουμε και diamond cut περιμετρικά, που δίνει γενικότερα μια πολύ premium αίσθηση. Όταν κρατάς το tablet στα χέρια σου νιώθεις ότι πιάνεις κάτι πολύ πιο ακριβό από ότι είναι το συγκεκριμένο και γενικότερα κάτι πολύ καλοφτιαγμένο. Αυτό που πρέπει να τσεκάρουμε βέβαια είναι και τα κουμπιά που έχει περιμετρικά. Θα ξεκινήσω λοιπόν με το rocker για την αυξομοίωση της έντασης, που είναι αρκετά ποιοτικό, δεν έχει πολύ τζόγο. Και στο πάνω μέρος, αυτό που θα βρούμε ακόμη είναι ένα σιρταράκι. Το συγκεκριμένο σιρταράκι, αν το βγάλουμε, μπορούμε να βάλουμε μια microSD κάρτα μέχρι και 128 GB. Οπότε, πέρα από τον εσωτερικό χώρο αποθήκευσης που έχει το συγκεκριμένο, μπορούμε να κάνουμε την επέκταση να έχουμε το κάτι παραπάνω. Στα αριστερά, τώρα θα βρούμε και ένα κουμπάκι ακόμα, το οποίο είναι το κλασικό on-off, ίδιας ποιότητας όπως ήταν και το volume. Και τέλος, έχουμε τη δεξιά πλευρά που εδώ πέρα έχω και ένα μικρό παραπονάκι. Γιατί, τι θα βρούμε εδώ πέρα? Αρχικά, κεντρικά θα βρούμε μια Type-C υποδοχή, που είμαι ευχαριστημένος γιατί μπορούμε να βάλουμε οποιοδήποτε καλώδιο, μια χαρά, δεν μπλέκουμε. Όμως έχουμε και δύο ηχεία, που ενώ έχουμε όντως στέρεο ηχεία και τα δύο βρίσκονται στη δεξιά πλευρά. Θα ήθελα δηλαδή τα ηχεία να υπήρχε ένα από δεξιά και ένα από αριστερά, να έχει έτσι καλύτερο στέρεο effect. Να πω ότι κατευθείαν για τα ηχεία, όταν το βάζω στο τέρμα έχουν αρκετή παραμόρφωση, είναι πάρα πολύ τυπικά. Και αλήθεια είναι, για ένα τέτοιο tablet με την ποιότητα που πιάνω στα χέρια μου, σίγουρα θα ήθελα να έχει καλύτερα ηχεία για να μπορώ να απολαμβάνω ένα βίντεο ή κάποια ταινία, μιας και έχουμε και αρκετά μεγάλη οθόνη. Στο μπροστινό μέρος τώρα βλέπουμε την οθόνη που είναι 10,3 inches με αναλογία 16:10, οπότε έχουμε το κάτι παραπάνω σε σχέση με το 16:9, και αυτό το βλέπουμε κιόλας στην ανάλυση, μιας και έχουμε 1920x1200. Τα bezel περιμετρικά δεν είναι κάτι ιδιαίτερο, δεν είναι ούτε πολύ μικρά ούτε πολύ μεγάλα, θα τα χαρακτήριζα ok για το tablet που έχουμε. Και στο πάνω μέρος έχουμε δύο μικροφωνάκια, όπως επίσης στο κέντρο έχουμε και την κάμερα που επίσης είναι στα 5 MP, πάρα μα πάρα πολύ τυπική. Να πω τώρα για την οθόνη ότι έχουμε IPS panel, οπότε έχουμε πάρα πολύ καλές γωνίες θέασης. Προεγκατεστημένο από το εργοστάσιο πάνω είχε ζελατίνη, είχε τζαμάκι, έτσι ώστε να έχουμε μια αλφα προστασία παραπάνω. Γενικότερα έχουμε ένα τίμιο IPS panel με καλή ανάλυση. Βέβαια θα ήθελα τη φωτεινότητα ένα τσακ πιο πάνω. Ναι μεν μέσα στο σπίτι κάνω μια χαρά τη δουλειά μου, αλλά αν βγω έξω και έχω κόντρα ήλιο, εκεί πέρα χωλαίνει λίγο η οθόνη, οπότε θα ήθελα να έχει την παραπάνω φωτεινότητα, έτσι ώστε και με κόντρα ήλιο να μπορώ να κάνω τη δουλειά μου επίσης. Αυτό που δεν ανέφερα ποτέ και έπρεπε να το κάνω νωρίτερα είναι ότι μέσα στη συσκευασία δεν είχε μόνο το tablet, έχουμε ένα καλωδιάκι USB Type-A σε Type-C, όπως επίσης και τον φορτιστή που είναι ευρωπαϊκός 5V 2A. Τώρα πάμε να περάσουμε και στα τεχνικά χαρακτηριστικά. Τι θα βρούμε στο εσωτερικό στο συγκεκριμένο tablet? Αρχικά για επεξεργαστή έχουμε έναν οχταπύρινο από την Unishock, το TAF618, 4 GB RAM LPDDR4 και 128 GB ROM ή εσωτερικού χώρου αποθήκευσης, που είναι eMMC, η τεχνολογία που χρησιμοποιείται. Ναι, πάλι σε αυτό το price range όλα τα tablet έχουν eMMC. Βέβαια, αν έβλεπα και τον UFS, θα ήμουν ακόμα πιο πολύ έτσι ευχαριστημένος από το συγκεκριμένο tablet. Να πω ότι και με την συγκεκριμένη τεχνολογία που έχει ο σκληρός δίσκος, δεν είχα κολλήματα, η κύλησή μας στα μενού ήταν απροβλημάτιστη, όπως επίσης η εγκατάσταση των εφαρμογών δεν αργούσε, οπότε θα κάνει μια χαρά τη δουλειά του. Πάμε να τσεκάρουμε και κάποια νούμερα και θα ξεκινήσω με το AnTuTu, που από ό,τι βλέπουμε έβγαλε 218.608 πόντους, που είναι μια χαρά νούμερο. Με το συγκεκριμένο tablet εννοείται μπορούμε να κάνουμε όλες τις δουλειές μας στο χαζολό, είτε σε Instagram είτε σε Facebook, είτε να δούμε βίντεο στο YouTube χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα, και μπορούμε στον ελεύθερό μας χρόνο να παίξουμε και κάποια παιχνιδάκια επίσης απροβλημάτιστα.
απροβλημάτιστα. Πάμε να δούμε όμως και κάποια ακόμη μέτρηση που έκανα, που είναι το Geekbench 5. Να τσεκάρουμε και εδώ πέρα λοιπόν τα νούμεράκια. Θα ξεκινήσουμε με single core score που έβγαλε 388 πόντους και σε multi core score έβγαλε 1329 πόντους, που πάλι για τον επεξεργαστή που έχω από την Unisoc, τον οχταπύρινο, αυτά τα νούμεράκια είναι ok. Από τα χαρακτηριστικά και από τα νούμερα που βγήκανε, σε ποιον απευθύνεται αυτό το tablet, γενικότερα απευθύνεται σε όλους, παιδιά. Αν δεν θέλετε να παίξετε τα πολύ βαριά AAA παιχνίδια που υπάρχουν για το Android, μπορείτε να το αγοράσετε άφοβα. Η Chewy είναι μια εταιρεία που υπάρχει πολλά χρόνια στο χώρο, δεν είναι το μοναδικό tablet που πιάνω από τη συγκεκριμένη εταιρεία. Βασικά, ακόμα και σήμερα χρησιμοποιώ το Hi9 Pro που έχω εδώ πέρα για αρκετά χρόνια, χωρίς προβλήματα. Είναι λοιπόν ένα τιμιότατο tablet για να κάνουμε τις δουλίτσες μας και να μπορούμε να παίξουμε και τα παιχνιδάκια μας. Συν ότι συνοδεύεται και από πληκτρολόγιο αν θέλουμε να πληρώσουμε κάποια χρήματα παραπάνω, γύρω στα 20 με 23 ευρώ αν δεν κάνω λάθος. Οπότε το multitasking και γενικότερα την εμπειρία χρήσης μπορούμε να τη βελτιώσουμε αρκετά. Και εννοείται ότι το πληκτρολόγιο το έχω εδώ πέρα για να το δείξω και σε εσάς. Στα υπόλοιπα τεχνικά χαρακτηριστικά θα βρούμε Wi-Fi που έχει και τα 5 GHz μέσα για να έχουμε υψηλότερες ταχύτητες, Bluetooth 5 που το χρειαζόμαστε για να το συνδέσουμε και με το πληκτρολόγιο, και στο τέλος αυτό που μένει είναι και η μπαταρία που έχουμε 7.000 mAh. Τώρα για την μπαταρία γενικότερα δεν μου αρέσει να λέω πολλά πράγματα, γιατί είναι και ανάλογα τη χρήση που κάνει ο καθένας. Αν κάτσετε να γράψετε κάποια κειμενάκια μαζί με το πληκτρολόγιο, να χαζέψετε στο YouTube, ξέρω εγώ στο Facebook και στο Instagram, εκεί πέρα η μπαταρία θα σας τη βγάλει τη μέρα. Αν τώρα μου είστε και μου παίζετε παιχνίδια, εννοείται θα χρειαστείτε να έχετε οπωσδήποτε το φορτιστή μαζί σας. Γενικότερα η μπαταρία είναι ανάλογα πώς τη χρησιμοποιούμε. Θα ήθελα να έβλεπα μεγαλύτερη μπαταρία. Ναι, θα ήθελα. Θα ήθελα να είχα είτε 8 είτε και 9.000 mAh, μιας και μιλάμε για 10 inches tablet. Βέβαια, είναι αρκετά λεπτό, οπότε μπορώ να το δικαιολογήσω. Στο λειτουργικό τώρα έρχεται με Android 11 Pro εγκατεστημένο. Μου έχει πάρει κάποια πολύ μικρά update από την Chewy. Ελπίζω να πάρει και κάποια άλλα. Η αλήθεια είναι ότι είναι μια εταιρεία που ασχολείται, δεν είναι σαν τις πολύ μεγάλες εταιρείες που θα έρχονται update, αλλά η αλήθεια είναι όλο και κάτι βγάζει για τα προϊόντα που έχει, και αυτό που μου αρέσει με τη συγκεκριμένη εταιρεία είναι το support. Έχουν πολύ καλό forum μέσα στο site και αν σας τύχει κάποιο πρόβλημα, είναι εκεί πέρα και όντως βοηθάνε. Δηλαδή σε tablet που είχα πριν κάποια χρόνια που μου είχε βγάλει κάποιο πρόβλημα στην οθόνη, τους έστειλα email και συνεννοηθήκαμε πάρα πολύ γρήγορα. Το καλό είναι με το Android που έχουν περάσει μέσα είναι ότι δεν έχουν καθόλου bloatware. Δηλαδή, ό,τι εφαρμογές υπάρχουν εδώ μέσα, στην ουσία τους έχω εγκαταστήσει εγώ. Έρχεται πάρα πολύ stock, που αυτό είναι πάρα πολύ θετικό, έτσι ώστε να το φέρουμε ακριβώς στα μέτρα μας, χωρίς να έχουμε τα διάφορα κινεζοσκουπιδάκια που πολλές εταιρείες τα πετάνε μέσα στα μηχανήματά τους, στα κινητά τους, στα τάμπλετ τους. Οπότε εδώ πέρα δεν υπάρχουν, είναι κάτι θετικό αυτό και μπορείτε να βάλετε ακριβώς μόνο αυτά που θέλετε εσείς. Γενικότερα το τάμπλετ είναι μια τίμια επιλογή. Η τιμή του παίζει γύρω στα 160 με 165 ευρώ, που για τα πράγματα που προσφέρει είναι μια χαρά τιμή. Εκεί πέρα βρίσκεται και ο ανταγωνισμός. Βέβαια εδώ πέρα έχουμε μια πιο γνωστή κινεζομάρκα από τις άλλες που παίζουν εκεί έξω, οπότε σίγουρα αξίζει να του ρίξετε μια ματιά. Δεν μένουμε όμως εδώ πέρα, δεν μένουμε όμως στο τάμπλετ, γιατί μαζί υπάρχει και ένα πληκτρολόγιο που είναι παύλα θήκη. Πάμε λοιπόν να το τσεκάρουμε και αυτό λίγο πιο κοντά, να δούμε τι συμβαίνει εδώ πέρα και πώς συνεργάζονται αυτά τα δύο μεταξύ τους. Αρχικά, σαν ποιότητα κατασκευής και εδώ πέρα είναι σε υψηλά επίπεδα όπως ήταν και το τάμπλετ, έχουμε βελούδινη υφή στο εξωτερικό μέρος, έχουμε και το λογότυπο της εταιρείας, όπως επίσης εδώ πέρα έχουμε και το κόψιμο για την κάμερα. Από την κάτω πλευρά είναι ακριβώς ίδια τα πράγματα με αυτή την βελούδινη επένδυση και δεν γλιστράει και πάνω στο γραφείο, οπότε αυτό είναι κάτι θετικό για να μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μας. Και τώρα σε υποδοχή. Τι θα βρούμε εδώ πέρα? Έχουμε μια Type-C υποδοχή για την φόρτιση του πληκτρολογίου, που η αλήθεια είναι είναι κάτι θετικό αυτό για να μπορούμε με ένα καλώδιο να φορτίζουμε και το tablet και το πληκτρολόγιο. Και έχουμε και ένα συρταρωτό διακόπτη που στην ουσία είναι το on-off. Η θήκη όπως βλέπετε είναι σπαστή για να μπορεί να στηριχτεί και το tablet, και μέσα μόλις το ανοίξουμε αυτό που βλέπουμε είναι το πληκτρολόγιο. Τα κουμπιά εδώ πέρα που έχουν χρησιμοποιηθεί είναι αρκετά ποιοτικά, έχουν αυστηρή ανάδραση, έχουν κενά μεταξύ τους έτσι ώστε να μην μπερδευόμαστε. Ναι, δεν είναι πολύ μεγάλο το πληκτρολόγιο, οπότε θέλετε κάποιο διάστημα να το συνηθίσετε. Βέβαια, η όλη ποιότητα και η αίσθηση που βγάζει είναι αρκετά καλή για τα 20 με 25 ευρώ που ζητάει στο περίπου. Πάμε να δούμε πώς μπορούμε να το βάλουμε και πάνω, που όλη η διαδικασία είναι πάρα πολύ απλή. Αυτό που κάνουμε λοιπόν είναι να κεντράρουμε την κάμερα με την τρύπα, ερχόμαστε εδώ πέρα, το βάζουμε και είναι μαγνητικό. Τι εννοώ μαγνητικό? Δεν είναι με τους πιο γερούς μαγνήτες, αλλά από ό,τι βλέπετε στέκεται κανονικά. Και αυτό που μπορούμε να κάνουμε τώρα είναι ερχόμαστε εδώ, το βάζουμε έτσι και στην ουσία έχουμε φτιάξει κάτι σαν
Λάπτοπ, παύλα, τάμπλετ ταυτόχρονα, δεν αλλάζεται η κλίση που έχουμε εδώ πέρα, αλλά επειδή έχουμε και IPS panel, δεν μας ενοχλεί αυτό και πιστεύω η κλίση που έχει προεγκατεστημένη, ας το πούμε έτσι, από το εργοστάσιο, είναι ok για να κάνουμε τη δουλειά μας. Έχω ανοίξει τώρα και ένα έγγραφο για να κάνουμε μια δοκιμή να δούμε πώς δουλεύει. Αν πατήσω τώρα πάνω, βγαίνει κανονικά το πληκτρολόγιο της οθόνης, γιατί αυτό εδώ το έχω απενεργοποιημένο. Το κλείνω το πληκτρολόγιο και ανοίγω το διακοπτάκι που έχει στο πλάι. Έκανα ένα pairing μέσω του Bluetooth και συνδέθηκε τώρα κατευθείαν. Δηλαδή, πατάω και από ό,τι βλέπετε γράφει κανονικά. Μπορώ να βάλω κεφαλαία, μπορώ να βάλω μικρά, μπορώ να βάλω τόνους. Το καλό που έχει είναι ότι με το FNI μάλιστα έχουμε και διάφορα multimedia keys. Δηλαδή, μπορώ να πατήσω και να δυναμώσω το tablet. Μπορώ να το χαμηλώσω. Μπορώ να πάω στο επόμενο τραγούδι ή να πατήσω play pause. Οπότε έχουμε και κάποιες επιλογές εδώ πάνω. Και αυτό που μου άρεσε επίσης είναι αυτό εδώ το κουμπί που μπορούμε να αλλάζουμε γλώσσα κατευθείαν. Δηλαδή, το πατάω, τώρα άλλαξε στα αγγλικά. Οπότε γράφω κανονικά αγγλικά, λειτουργούν τα κεφαλαία, μπαίνω στα ελληνικά και εννοείται και στα ελληνικά λειτουργούν και οι τόνοι. Δηλαδή, να, τώρα έβαλα ένα ή με τόνο. Οπότε η εμπειρία που είχαμε με το συγκεκριμένο πληκτρολόγιο είναι πολύ θετική, γιατί να πάρεις μια θήκη θέλεις γύρω στο δεκάρικο. Εδώ πέρα με ένα δεκάρικο ακόμα έχει και πληκτρολόγιο μαζί. Οπότε αν είστε οι τύποι που βγαίνετε on the go και θέλετε να γράψετε κάποιες σημειώσεις, κάποιο έτσι μεγαλύτερο κείμενο, σίγουρα αξίζει να δώσετε αυτά τα λίγα χρήματα παραπάνω, έτσι ώστε να πάρετε ένα πολύ πιο ολοκληρωμένο πακέτο. Οπότε αυτό ήταν το Tsui Hi Pander μαζί με το πληκτρολόγιο. Το όλο συνολικό κόστος, θα έχω και κάποιο κουπονάκι από κάτω κατευθείαν από την Tsui, είναι γύρω στα 190 ευρώ, που για αυτά που προσφέρει, η ποιότητα κατασκευής που έχει, η ταχύτητα, το πόσο καλό είναι το πληκτρολόγιο, τα 190 ευρώ πιστεύω είναι μια λογικότατη τιμή. Θα βρείτε λοιπόν ένα link κάτω στην περιγραφή για να το τσεκάρετε. Όπως επίσης θα βρείτε και άλλα ωραία πράγματα μέσα στο συγκεκριμένο link, γιατί έχει και λάπτοπ η συγκεκριμένη εταιρεία, έχει και Windows tablet που μπορείτε επίσης να ρίξετε μια ματιά. Είχαμε δει και κάτι στο παρελθόν πάλι από την Tsui, οπότε έχει διάφορα να τσεκάρετε εκεί μέσα. Τώρα, μιας και βρίσκεστε κάτω στην περιγραφή, αυτό που σίγουρα πρέπει να τσεκάρετε είναι τα δικά μου social media και ακολουθήστε με εκεί πέρα, γιατί ανεβάζω έξτρα υλικό. Τι θα βρείτε ακόμα? Θα βρείτε κουμπί συμμετοχής που πρέπει να το πατήσετε γιατί στηρίζετε την όλη προσπάθεια. Και τέλος, αυτό που θέλω να κάνετε γιατί βοηθάει πάρα μα πάρα πολύ και είναι τζαμπαρία είναι ένα σχόλιο, ένα share, ένα like, ένα subscribe σε αυτό το κανάλι, γιατί όπως είπα είναι τζαμπαρία και βοηθάνε πάρα μα πάρα πολύ με τον αλγόριθμο και την όλη φάση του YouTube. Αυτά είχαμε για σήμερα, αυτό είναι το ταμπλετάκι από την Tsui, ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο, να περνάτε καλά και γεια σας!